Στο ίδιο πλαίσιο και σε μια σημαντική εξέλιξη από γερμανικής πλευράς θα σταθούμε. Εκπρόσωποι της Καγκελαρίας και του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση του Open, εξέφρασαν τη ρητή αλληλεγγύη της γερμανικής κυβέρνησης προς την Ελλάδα και την Κύπρο αναφορικά με αυτήν τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Συνδεόμαστε με τον Παντελή Βαλασόπουλο από το Βερολίνο. Παντελή. Νίκη, καλησπέρα από το Βερολίνο. Να πω ότι σήμερα στο κυβερνητικό briefing ρώτησα την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Ντεμπάρ, να μας σχολιάσει την συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας εν ώψη και της αυριανής συνόδου. Να δούμε τι μας είπε η εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ. Συμμεριζόμαστε ρητά, λέει, την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο στάση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και καλούμε την Τουρκία και τη Λιβύη να σεβαστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ακολουθούν την οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο. Επίσης, Νίκη, να σου πω ότι σχετικά με τις πληροφορίες ότι αύριο θα υπάρξει κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα χαρακτηρίζει τη συμφωνία αυτή άκυρη, μιλήσαμε με πολύ στενό συνεργάτη της καγκελαρίου Μέρκελ που θα συμμετέχει αύριο στη Σύνοδο, ο οποίος μας είπε ότι το θέμα είναι πολύ πιθανόν ότι θα συζητηθεί στο δείπνο των ηγετών αύριο το βράδυ. Mm-hmm. Είναι, μας είπε, σίγουρο ότι θα υπάρξει κοινή δήλωση αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο ίδιος άνθρωπος μας είπε ότι αύριο θα δουν εάν η συμφωνία θα χαρακτηριστεί και άκυρη. Επίσης, αναμένουν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα θέσει στο δείπνο και το προσφυγικό, ενώ μας είπε ότι δεν υπάρχει καμία προετοιμασία για νέες κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Mm-hmm. Νίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πανταλή.